Θα το εξηγήσουμε και αποκρυφιστικά με τα οκτάρια των ροών. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στους διαλογισμούς μας τα οκτάρια. Έχουμε δώσει πάρα πολλές αναφορές και εδώ στα στάδια ιεραρχικής μαθητείας περί οκταριών. Τώρα λοιπόν θα δώσουμε 3 οκτάρια, πάρα πολύ σημαντικά. Εάν τα κατανοήσουμε, εάν τα καταγράψουμε, θα μας δώσουν ύψος και βάθος και θα μας δώσουν στερεότητα για το ίσταστε. Μιλάμε για οκτάρια ροών από τα τσάκρα της λεπτοφυούς δομής μας που επενεργεί πάνω στην πυκνή δομή μας. Στο σχήμα έχουμε το οκτάρι του 7-4-1 ή 1-4-7. Έχει σημασία με τι ξεκινάμε, διότι σημαίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 7-4-1 είναι κατερχόμενη η ροή, 1-4-7 η ροή είναι ανερχόμενη. Αφού πολλαπλώς ενεργοποιήσουμε αυτά τα 3 τσάκρα μας, το 7-4-1, παρουσιάζουμε ένα νέο στρόβιλο ενεργειών που εμφανίζονται σαν οκτάρι στην εθερική μας δομή. Έχει ως ανώτατο σημείο το 7ο τσάκρα μας, πάνω από το κεφάλι, ως κατώτατο σημείο το 1ο τσάκρα μας, στη βάση της σπονδυλικής μας στήλης και περνά από το κέντρο της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, το 4ο τσάκρα μας. Τότε λέμε ότι το 7ο τσάκρα μας, που είναι το κέντρο της κεφαλής μας, δραστηριοποιείται ως θεματοφύλακας του σκοπού. Και το κέντρο της βάσης της σπονδυλικής μας στήλης εκπληρώνει το σκοπό. Δεν γίνεται αυτόματα, γίνεται μέσα από διαδικασία. Αρχίζει να εκπληρώνει το σκοπό όταν πρώτο ξεκινήσει να εγκαθίσταται το οκτάρι αυτό. Το 7-4-1. Γιατί το 1ο τσάκρα μας? Επειδή εκεί από πάντα βρισκόταν η βουλητική όψη της έμφυτης θεότητάς μας. Και γιατί δεν φανερωνόταν? Επειδή έπρεπε να συνδεθεί με τους κωδικούς του σκοπού που υπάρχουν στο 7ο τσάκρα της κεφαλής μας. Είναι δηλαδή στη βάση μας τα πάντα, αλλά οι κωδικοί έρχονται από πάνω. Μόλις πάνε εκεί κουμπώνουν και η εκπλήρωση του σκοπού γίνεται εφικτή. Και πώς έγινε η σύνδεση? Μέσα από την ενεργό δράση του τσάκρα της καρδιάς μας ανάμεσα στις ομοπλάτες. Δημιούργησε το μεσαίο σημείο. Δημιούργησε εκείνη την δυναμική με την οποία μπόρεσε να συνδεθεί και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ώστε η ροή να γίνει εφικτή. Αυτό έπρεπε να οργανωθεί σε κατάλληλη φάτνη του πνευματικού σπινθήρα. Έχουμε πει ότι το μεσαίο σημείο των οκταριών παράγει τη φάτνη, παράγει τη μήτρα, την κοιλότητα. Και εκεί γεννάται ο πνευματικός σπινθήρας.
οργανώθηκε μέσα από τα χιάσματα των ενεργειακών μας δομών που επήλθαν μέσα σε εκείνα τα εξελικτικά στάδια που ονομάστηκαν μοίησης της δοκιμαστικής καθαρτήριας ατραπού της μαθητείας της ψυχής. Μέσα στην ύλη της προσωπικότητας και των συναφιών της. Ο πνευματικός πυνθήρας, αφού έγινε ενεργός, δραστηριοποιήθηκε δηλαδή εκ νέου, γιατί είχε πέσει σε ενάρκη δεδομένου ότι η ύλη τον καταπίεζε τόσο ώστε δεν μπορούσε να παραλάβει την ενεργοποίηση που του χρειαζόταν. Και αφού τώρα συνδέθηκε με την πηγή, ενεργοποιήθηκε και σταθεροποιήθηκε, εξελίσσεται σταδιακά σε ήλιο παμφότινο, σε εναδικό ήλιο, γιατί ο πνευματικός πυνθήρας είναι ενάδα. Αυτό συμβαίνει μέσα από τις μοιήσεις της καθαυτού ατραπού, της μαθητείας της ψυχής, ενώ πριν είπαμε ήταν η ατραπός του εξαγνισμού. Μέσα στην ύλη της πνευματικής τριάδας της ενάδας και των συναφιών της. Δηλαδή, πιο ψηλά. Έτσι, στο κέντρο του οκταριού παρήχθη ο εναδικός ήλιος. Τεράστια αναβάθμιση για όλη μας την ύπαρξη, την ένσαρκη. Τον λέμε και εναδικό πετράδι, αμυθή του αξίας. Έτσι το παρομοιάζουμε με διαμάντι. Γεννήθηκε ο Αδάμας. Το διαμάντι της καρδιάς. Βλέπετε ότι έχω με κεφαλαία το άρθρο της καρδιάς, το διαμάντι της καρδιάς, γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάτι το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Απλώς σας επισημαίνω για να το προσέξετε. Λέμε λοιπόν εδώ ότι το εναδικό πετράδι είναι αδάμας, είναι διαμάντι και είναι το διαμάντι της καρδιάς. Εμείς γεννηθήκαμε ως Χριστοί. Ο Χριστός που είμαστε, αυτός είναι ο αδάμας, η ενάδα, η καρδιά. Εδώ ταυτίζουμε την καρδιά με την ενάδα, για το επίπεδο αυτό. Όμως, ο Χριστός που είμαστε, εμείς, ο καθένας μας, όλοι μαζί, δεν είναι ο Χριστός μέσα μας. Ο Χριστός μέσα μας είναι ο Αδάμας στην καρδιά. Δηλαδή, μέσα στην καρδιά μας, η παρουσία του Χριστού έρχεται ως διαμάντι. Το οποίο διαμάντι θα ακτινοβολήσει, θα δημιουργήσει μεταμόρφωση μέσα στη μορφή μας κτλ. Και στη συνέχεια η μεταμόρφωση αυτή θα μας καταστήσει εμάς Χριστούς. Και θα γίνουμε εμείς διαμάντι της καρδιάς. Αξίζει να το ξαναδείτε μπρος πίσω μέχρι να συλλάβετε την έννοια. Ο Χριστός μέσα μας είναι η προϋπάρχουσα μεγάλη οντότητα του ήδη γεννηθέντα Χριστού. Γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, όπως μνημονεύεται και στην Εκκλησία.
μόνον τώρα ως Χριστοί, εμείς οι ίδιοι, δηλαδή κατέχοντας την ένσαρκη ιδιότητα της αγάπης σοφίας, είμαστε ικανοί να γίνουμε πράκτορες της Θείας Θέλησης. Να δραστηριοποιηθούμε δηλαδή βάσει της Θείας Θέλησης, η οποία Θεία Θέληση φανερώνεται ανυψούμενη ως κουνταλίνη από τη βάση της σπονδυλικής μας στήλης. Γιατί μόνο αφού έχουμε μέσα μας οργανώσει τις κατάλληλες εθερικές και πυκνές δομές μέσα στο ένσαρκο τμήμα μας, θα μπορέσει η ανάδυση της Θείας Θέλησης να μην επιφέρει καταστροφές που θα διέλυαν τη μορφή μας. Δεν μπορεί η Θεία Θέληση να ανέλθει ως δράση μέσα σε μια πυκνή υλική μορφή, εάν δεν έχει αυτή μετουσιωθεί. Σαν πυλό θα την καταστρέψει, θα σπάσει. Για να παραμένουμε πυρήμαχοι ως μορφή, θα πρέπει να έχουμε ζυμωθεί με το πυρ. Θα πρέπει να το έχουμε ενσωματώσει. Τώρα θα δούμε το προς τα κάτω οκτάρι. Αδάμας λέγεται και η βάση της σπονδυλικής μας στήλης. Όταν η κουνταλίνη έχει αφυπνιστεί και κινείται ενεργή. Λέμε, γεννήθηκε ο Αδάμας. Γεννήθηκε το διαμάντι της βάσης της σπονδυλικής μας στήλης. Είναι η καρδιά ενός νέου οκταριού, ενεργού, δυναμικού και πολύτιμου. Έχει ως ανώτατο σημείο το τέταρτο τσάκρα της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες. Περνά από το πρώτο τσάκρα της σπονδυλικής μας στήλης, ως μεσαίο σημείο, και ως κατώτατο σημείο έχει τρία τσάκρα πιο κάτω στις ρίζες μας. Μπορούμε να το δούμε στο σχήμα. Τότε λέμε ότι το κέντρο της καρδιάς μας, το τέταρτο τσάκρα μας, προσέξτε, είναι το έβδομο τσάκρα, το ανώτατο, η κεφαλή, αυτού του νέου οκταριού. Δηλαδή, είναι η καρδιά μας, το τέταρτο τσάκρα, θεματοφύλακας του σκοπού για τα βάθη αυτού του οκταριού, του προς τα κάτω οκταριού. Το πρώτο τσάκρα της βάσης μας, το μεσαίο σημείο του οκταριού αυτού, γίνεται τέταρτο τσάκρα, κέντρο καρδιάς αυτού του προς τα κάτω οκταριού. Και το τσάκρα στις ρίζες μας γίνεται το κέντρο στη βάση της σπονδυλικής του στήλης που θα εκπληρώσει το σκοπό. Έτσι λοιπόν το 7-4-1 που είχαμε γίνεται 7-4-1 και πότε γίνεται αυτό? Όταν ενεργοποιηθεί η βουλητική όψη της θειότητάς του, δηλαδή όταν μέσα του γεννηθεί ο εναδικός ήλιος του Χριστού. Αυτό το οποίο τώρα λέμε
Είναι πολύ κορυφαίο. Κρατήστε το. Δίνει όλη την προοπτική αυτών που είναι να συμβούν. Και αυτά τα οποία εν το βάθη συμβαίνουν. Και πώς αυτό συμβαίνει? Μπορεί και συμβαίνει επειδή εμείς, γεννόμενοι Χριστοί, παράξαμε μέσα μας και γύρω μας το εναντικό πεδίο του ήλιου Χριστού που είμαστε. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γεννηθεί, για να εμφανιστεί ο Αδάμας, το εναντικό πετράδι. Η προϋπάρχουσα οντότητα του ήδη γεννηθέντα Χριστού, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, στη βάση της σπονδυλικής μας στήλης. Όταν και αυτό το οκτάρι γεννήσει Χριστό, στο μεσαίο του σημείο, τότε πώς θα είναι, τότε εμείς πώς θα είμαστε. Ας πούμε ότι ο σκοπός των δημιουργικών ιεραρχιών να παράξουν ανταπόκριση από την νεκρή ύλη μέσα από το τέταρτο βασίλειο της γήινης ανθρωπότητας θα είναι πιο κοντά στην επίτευξή του. Ας πούμε ότι ο σκοπός της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας ολοκληρώθηκε. Συγχωνεύτηκε το πέμπτο και το τέταρτο βασίλειο της φύσης. Η ιεραρχία, η πνευματική πλανητική ιεραρχία και η ανθρωπότητα. Όμως, και εδώ είναι το τρίτο οκτάρι, και ένα άλλο οκτάρι έχει γεννηθεί, το προς τα άνω οκτάρι. Έχει ως ανώτατο σημείο το δέκατο τσάκρα στην κεραία μας, ψηλά, που γίνεται θέμα του φύλακας του σκοπού. Περνά από το 7ο τσάκρα της κεφαλής, που γίνεται εναντικός ήλιος, και έχει ως κατώτατο σημείο το τέταρτο τσάκρα της καρδιάς μας, ανάμεσα στις ομοπλάτες, που έτσι γίνεται η έκφραση της εναντικής θέλησης που θα εκπληρώσει το σκοπό. Πότε, όταν ενεργοποιηθεί η βουλητική όψη, βλέπετε, επαναλαμβανόμαστε, γιατί αυτή είναι η πράξη. Όταν ενεργοποιηθεί η βουλητική όψη της έμφυτης θειότητας του Χριστού, που ήδη είμαστε, εφόσον οι συνθήκες που περιγράφουμε ήδη υπάρχουν και λειτουργούν. Όταν και αυτό το ανώτερο οκτάρι, το 17-4 ή 4-7-10, ολοκληρωθεί και γεννήσει το Χριστό, τότε πώς θα είναι, τότε εμείς πώς θα είμαστε. Ας πούμε ότι ο σκοπός των δημιουργικών ιεραρχιών μέσα από το τέταρτο βασίλειο της γήινης ανθρωπότητας να παράξουν
ανταπόκριση από τη μάζα της ανθρωπότητας, ώστε να παραχθούν ατομικότητες οι οποίες θα γίνουν Χριστοί, επιτυγχάνεται. Και ας πούμε ότι ο σκοπός της Αμπάλα πλησιάζει στην ολοκλήρωση. Το έκτο σαμπαλικό βασίλειο και το πέμπτο ιεραρχικό βασίλειο της φύσης θα συγχωνευτούν. Σε αυτό το ανώτερο οχτάρι, το 10-7-4, Αδάμας λέγεται και το ανώτερο σημείο, το 10ο τσάκρα. Αδάμας λέγεται και το μεσαίο σημείο, η καρδιά του, το 7ο τσάκρα. Αδάμας λέγεται και το κατώτατο σημείο, που είναι η βάση του, το 4ο. Της καρδιάς ανάμεσα στις ομοπλάτες. Η αφυπνισμένη κουνταλίνη και εδώ θα σκαρφαλώσει, ολοκληρώνοντας τις πολικότητες μεταξύ κοσμικού πνεύματος και γήινης ύλης και μεταξύ γήινου πνεύματος και κοσμικής ύλης. Αυτά τα δύο δίπολα είναι καινούργιες πολικότητες, που όταν συνδυαστούν ορθά και επισκοπό, τότε θα ολοκληρωθεί το σχέδιο του κοσμικού μας λόγου. Το κοσμικό πνεύμα και η γήινη ύλη, το γήινο πνεύμα, η κοσμική ύλη. Δείτε το χιαστή. Κοσμικό πνεύμα, κοσμική ύλη, γήινο πνεύμα, γήινη ύλη. Και στον Αδάμα της καρδιάς του. Και στον Αδάμα της βάσης του. Εμφανίζεται να είναι ο Χριστός, ο γεννηθής προπάντων των αιώνων. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, γεννηθείς, ου ποιηθείς. Σημαίνει ότι ο Ερυθρός Πόλος, Πνεύμα Θεός, δεν κατασκεύασε, δεν επίησε, όπως έκανε ως ποιητής ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, αλλά γέννησε. Έγινε πατέρας γεννώντας Υιό. Υιό ομοούσιο το πατρί. Δηλαδή, ο Θεός γέννησε Θεό. Όπως ο συμπαντικός Χριστός, το προπάντων των αιώνων συμπαντικό οκτάρι, γέννησε οκτάρια κοσμικούς Χριστούς. Όπως οι κοσμικοί Χριστοί γέννησαν οκτάρια συστημικούς Χριστούς. Όπως οι συστημικοί ηλιακοί Χριστοί γέννησαν οκτάρια πλανητικούς Χριστούς. Όπως οι πλανητικοί ηλιακοί Χριστοί γέννησαν οκτάρια Χριστούς των αλύσεων. Όπως οι Χριστοί των αλύσεων γέννησαν οκτάρια Χριστούς των σφαιρών τους. Όπως οι Χριστοί των σφαιρών γέννησαν οκτάρια ανθρώπινους Χριστούς. Όπως οι ανθρώπινοι Χριστοί των πυκνών σφαιρών, όπως αυτή της γήινης πυκνής μας σφαίρας, γεννούν οκτάρια Χριστούς. Πώς να τους ονομάσουμε? Αδάμαντες και αυτοί είναι,
αδάμαντες των υπανθρώπινων και στοιχειακών βασιλείων του ηλιακού μας λόγου, μέσα στο σώμα του κοσμικού μας λόγου, μέσα στην ύπαρξη του συμπαντικού λόγου Θεού ενέργεια. Θα ήθελα να παραθέσω ένα εκπαιδευτικό παράδειγμα, ένα απόσπασμα που δίνεται στο βιβλίο «Μαθητεία στη νέα εποχή» του διδασκάλου Θιβετανού, ο οποίος την περίοδο του 20ου αιώνα εκπροσωπούσε την πνευματική πλανητική ιεραρχία στο τμήμα εκπαίδευσης των μαθητών με θέληση για το καλό και των ζηλωτών καλής θέλησης. Το προτάσω επειδή θεωρώ ότι θα βοηθήσει το νου μας να συλλάβει τι διαδραματίζεται σε κάθε κλιμάκιο της ιεραρχίας για να εκτελεστούν οι αποφάσεις και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες. Να συλλάβουμε τι εγχειρήματα σκέφτονται και πώς τα προσαρμόζουν για τους εκάστοτε νόες και τις εκάστοτε νοητικότητες. Λέει ο εκπαιδευτής διδάσκαλος: θέλω να αποσαφηνίσω στις μελλοντικές γενιές ορισμένες βασικές αρχές και ορισμένες όψεις της ιεραρχικής αλήθειας που πρέπει να σας διέπουν. Είναι ουσιώδες οι μαθητές σε όλα τα άσραμ να εξετάσουν αυτές τις μέρες ποια είναι τα προβλήματα της ανθρωπότητας, τι σημαίνουν και τι συνεπάγεται η λύση τους. Πρέπει να γνωρίζουν τι θέλουν οι διδάσκαλοι της σοφίας να γίνει. Και τότε πρέπει να μιλούν και να γράφουν, να δρούν και να ζουν έτσι, ώστε και οι άλλοι να μπορέσουν να καταλάβουν. Από την ιεραρχία γίνονται αλλαγές στα προγράμματα και τις τεχνικές. Η προσαρμογή των παλαιών μεθόδων στις σύγχρονες ανάγκες και στους πιο αναπτυγμένους ανθρώπους βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κύριο πρόβλημα που σε κάθε εποχή τα άσραμ αντιμετωπίζουν είναι όταν η πνευματική εντύπωση διακόπτεται και παρεμποδίζεται η θεία κυκλοφορική ροή. Αποκαταστήστε αυτή τη ροή και σταματήστε αυτή την παρεμπόδιση. Η ανθρωπότητα δεν έζησε ποτέ πραγματικά σύμφωνα με τη διδασκαλία που της δόθηκε. Η πνευματική εντύπωση, ανεξάρτητα αν μεταδόθηκε από τον Χριστό, τον Κρίσνα ή τον Βούδα, και αν διαδόθηκε στις μάζες από τους μαθητές τους, δεν εκφράστηκε ακόμη όπως αναμενόταν. Οι άνθρωποι δεν ζουν σύμφωνα με ό,τι ήδη γνωρίζουν. Αποτυγχάνουν να καταστήσουν πρακτική την πληροφόρησή τους. Βραχυκυκλώνουν το φως. Δεν αυτοπιθαρχούνται. Ελέγχει η άπλιστη επιθυμία και η άνομη φιλοδοξία. Δεν ελέγχει η εσωτερική γνώση. Αυτά λέει ο διδάσκαλος. Αυτά ισχύουν και σήμερα, ακριβώς τα ίδια.
Και τι θα μας έλεγα σήμερα? Σταθερά το ίδιο και σήμερα και αύριο και πάντα. Το εξής. Ο δρόμος προς το εσωτερικό ιερό είναι ο δρόμος της εξωτερικής υπηρεσίας. Εάν δηλαδή δεν δώσεις προς τα έξω, δεν οδεύεις προς τα μέσα, προς το ιερό. Δίνοντας, παίρνεις τα εχέγγυα με τα οποία εσωτερικεύεσαι. Δίνοντας, ανοίγει η εσωτερική πόρτα και περνάς μέσα. Ισχύει για μας τους μικρούς, ισχύει και για εκείνους τους μεγάλους, τους διδασκάλους. Ισχύει για όλους μας. Γιατί? Επειδή είναι ο τρόπος που παράγεται ταυτόχρονα η διπλή κίνηση. Η αριστερόστροφη και η δεξιόστροφη. Η αριστερόστροφη είναι της κάθαρσης και της αποτείναξης από πάνω μας των πολικοτήτων που μας δεσμεύουν σε συνάφειες και σχέσεις που μας καθίζουν κραδασμικά, μας υποβιβάζουν δηλαδή, που μας βαραίνουν και που δεν μας αφήνουν να έχουμε ελεύθερες ρίζες ώστε να παράξουμε νέες συσχετήσεις, ανώτερες, καθαρότερες, λεπτοφιέστερες. Η δεξιόστροφη είναι της υπηρεσίας. Προς εκείνους που ακολουθούν, συμβαδίζοντας την δεξιόστροφη κατεύθυνση που έχουν στην αργή διαδικασία της εξέλιξής τους. Δηλαδή, αριστερόστροφα σπάνε όλα τα δοντάκια εκείνα στους μηχανισμούς που μας κρατάνε δεμένους. Δεξιόστροφα υπηρετούμε εκείνους που βαδίζουν δεξιόστροφα επειδή δεν βρίσκονται στην ατραπό της κάθαρσης, αλλά βρίσκονται στην ατραπό της εξέλιξης της φυσικής. Δηλαδή, εμπειρευόμενοι εξελίσσονται. Αυτό παίρνει πολύ χρόνο. Για να λιγοστέψει αυτός ο χρόνος, πρέπει να πας αριστερά, να σπάς, να σπάς, να σπάς, να σπάς, να καθαρίζεις και όταν είσαι έτοιμος, να δοκιμάζεσαι στην υπηρεσία μαζί τους και αν τα καταφέρεις, προοδεύεις. Εάν δεν τα καταφέρεις, ξαναγυρνάς και καθαρίζεσαι. Στην πραγματικότητα, κάνεις και τα δύο. Δουλεύεις, καθαρίζεσαι, καθαρίζεσαι, δουλεύεις. Και ξανά, και ξανά, και ξανά μπροσπίσω. Είναι ένα ταυτόχρονο. Υπηρετούμε βάσει όχι των αναγκών που βλέπουν ότι έχουν αυτοί που βοηθάμε, που θεωρούν, που νομίζουν ότι έχουν εξαιτίας του σταδίου εξέλιξής τους, δηλαδή βλέπουν βάση του σταδίου εξέλιξης που έχουν. Δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτή την ανάγκη. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που κατανοεί ο πλανητικός λόγος για το πλανητικό εξελικτικό στάδιο. Δηλαδή ανταποκρινόμαστε σε αυτό που η ιεραρχία βλέπει, σε αυτό που η σαμπάλα ζητάει, όχι σε αυτό που νομίζει αυτός που βοηθάμε. Έχει μεγάλη διαφορά. Ο νόμος του συμμερισμού των αγαθών, που είναι πνευματικός μεγάλος νόμος, αν εφαρμοζόταν,
επί τόπου θα άλλαζε τις πλανητικές συνθήκες της διαφθοράς και της ανέχειας. Ανταυτού, οι άνθρωποι παλεύουν να δουν τι θα μπορούσαν να κάνουν, επειδή εξωτερικά φαίνεται να κυβερνά το κακό, πλην κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων. Ο νόμος της σύνθεσης, που είναι επίσης μεγάλος πνευματικός νόμος, είναι τόσο μεγάλης εμβέλειας, που η όποια αντιπαλότητα και έχθρα και μίσος και διαφορά που γίνεται αιτία μάχης, επί τόπου θα έσβηνε. Θα εξαλειφόταν. Ούτε Ανατολή και Δύση, ούτε Βορράς και Νότος, ούτε μαύρος και άσπρος και κίτρινος και κόκκινος. Το καθένα στο ρόλο του μέσα στο μεγάλο θείο σχέδιο, που ενοποιεί τις διαφορετικότητες σε ένα μεγάλο κοσμικό πολυδιάστατο καμβά. Βαδίζουμε τον δρόμο της εξωτερικής υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας ότι βαδίζει εκείνη η όψη της ενάδας μας, που είναι η ενάδα μητέρα του Θεού, μέσα σε ό,τι συναντάμε. Εμείς βαδίζουμε. Αλλά για να έχουμε την εξωτερική αυτή υπηρεσία, πρέπει να είμαστε ενάδες μητέρες. Των θεών που υπάρχουν μέσα στον καθένα. Είναι αυτό που λέμε ότι αναγνωρίζουμε τον πνευματικό σπινθήρα μέσα στον καθένα. Και με αυτόν συντονιζόμαστε και με αυτόν εργαζόμαστε. Όχι με το φαινόμενο, όχι με την εικόνα που παρουσιάζουν. Στο δρόμο της εξωτερικής μας υπηρεσίας βλέπουμε πάντα το θεϊκό σπινθήρα μέσα στα πάντα και αυτόν υπηρετούμε. Βαδίζουμε τον δρόμο προς το εσωτερικό ιερό, αναγνωρίζοντας ότι βαδίζει εκείνη η όψη της ενάδας μας, που είναι ενάδα Χριστός εν Θεώ, μέσα σε ό,τι συναντάμε. Στον δρόμο προς το εσωτερικό ιερό, βλέπουμε πάντα τον ήλιο Χριστό Θεό μέσα στα πάντα και Αυτόν υπηρετούμε. Έτσι, προς τα έξω και προς τα μέσα, προς τα κάτω και προς τα άνω, όπως και να το πούμε, αποδεικνύεται η ίδια ταυτόχρονη διπλή κίνηση της ενάδας μας. Ως Χριστός καθαγιάζει την ύλη μας. Ως μητέρα προστατεύει, υπηρετεί τον Χριστό μέσα μας. Ο νόμος της σύνθεσης υπαγορεύει νέες αποκαλύψεις. Ο νόμος της υπηρεσίας υπαγορεύει νέες δράσεις. Βαδίζουμε ιστάμενοι. Να είστε καλά.